Σήμερα στην Επιτροπή υπήρξε συνέχιση της συζήτησης τόσο του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Υδρογονανθράκων όσο και τους κανονισμούς που συνοδεύουν το νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο και κανονισμοί που το συνοδεύουν που κατατέθηκαν εκ μέρους της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2016. Ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της 19 του Σεπτέμβρη του 2016. Είναι το μοναδικό νομοθέτημα, όχι επί της Προεδρίας μου, από την ημέρα που είμαι βουλευτής στην Επιτροπή Οικονομικών, που θυμάμαι ότι έγινε συζήτηση κατάρθρο. Δεν συνηθίζεται στην Επιτροπή Οικονομικών λόγω και του φόρτου εργασίας να γίνεται συζήτηση κατάρθρο. Το νομοσχέδιο, όσο και οι κανονισμοί, κρίθηκε από την Επιτροπή ότι εξαντλήθηκε η συζήτηση εντός της Επιτροπής από τον Μάιο του 2017. Όμως με παράκληση συναδέλφων δώσαμε χρόνο για να υποβληθούν τροπολογίες. Μπήκαμε όλοι μας στην προεκλογική περίοδο η οποία έχει τελειώσει. Έχουμε την συνέχιση της διακυβέρνησης από τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Σήμερα κλήθηκαν τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και η Υπουργεία, όπου φρέσκαραν στη μνήμη των μελών της Επιτροπής τις πολιτικές που διέπουν αυτό το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που είναι συμφωνημένο με διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που κατέθεσε τις δικές του επαγγελματικές απόψεις, είναι στα πρότυπα του νορβηγικού μοντέλου με μια σαφή πολιτική προσέγγιση ότι ο πλούτος από τους υδρογονάνθρακες δεν ανήκει μόνο στις σημερινές γενιές αλλά πρωτίστως ανήκει στις μελλοντικές γενιές. Και διέπεται το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί από παραμέτρους που διασφαλίζουν την βέλτιστη διαχείριση των πόρων. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα οι συνάδελφοι όλων των πολιτικών ομάδων θα μπορούν να υποβάλουν και επιπρόσθετες τροπολογίες οι οποίες αυτόματα θα κοινοποιούνται στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, ουσιαστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, και όταν το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο για τα σχόλια, σε συνεννόηση πάντα με τις κοινοβουλευτικές ομάδες θα ξαναθέσουμε το θέμα προς τελική κατάληξη στην Επιτροπή Οικονομικών. Το σύνηθες είναι ότι οι τροπολογίες μπαίνουν στην Ολομέλεια. Κρίναμε ως Επιτροπή ότι είναι καλύτερο να συζητηθούν εξαντλητικά από την εξειδικευμένη Επιτροπή που σχεδόν και πέραν από 1,5 χρόνο ασχολήθηκε με το θέμα. Για να μην μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα ευχαριστήσω ακόμα μια φορά το σύνολο των συναδέλφων από όλες τις πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία, τη συναντήληψη, τους κοινούς προβληματισμούς που εύχομαι και πιστεύω χωρίς να θέτουμε χρονοδιαγράμματα να ολοκληρώσουμε και την ψήφιση
αυτού του σημαντικού νομοθετήματος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι τα έσοδα ταμείου θα λέγεται με ελληνικές γενναίες, είναι κάτι γνωστό. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε είναι και για όλους τους Κύπριους. Δεν είναι και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν είναι. Όταν μιλάμε για μελλοντικές γενιές, εννοούμε τις γενιές των Κυπρίων πολιτών που με και βάση το σύνταγμα του 60 το κράτος μας είναι δικοινοτικό και είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι και οι προερχόμενοι από τις τρεις θρησκευτικές ομάδες, τους Μαρονίτες, τους Λατίνους και τους Αρμένιους. Κύριε Πρόεδρε, πότε θα πάει στην Ολομέλεια? Είπα, δεν είμαστε των χρονοδιαγραμμάτων. Παραμένουμε αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στην Επιτροπή και δεν θα ήθελα να προδεσμεύσω τη συζήτηση την περαιτέρω επί των τροπολογιών στην Επιτροπή Οικονομικών. Τα πρώτα έσοδα πότε αναμένονται και υπάρχει μια συζήτηση αν θα υπάρξει συμφωνία με την Αίγυπτο από το Αφροδίτη. Εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία, τα λεφτά που θα προέρχονται θα καταλήγουν σε αυτό το ταμείο? Αγαπητοί μου, πρώτα αυτό το ζήτημα αφορά την κυβέρνηση. Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να υποθέσουμε ότι αύριο γίνεται μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των εταιριών και της Αιγύπτου και μεταξύ της εταιρείας υδρογοναθράκων Κύπρου μαζί με την Αίγυπτο ή τις εταιρείες που διαχειρίζονται τους σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα ξεκινάει η εισρωή εσόδων. Τα επόμενα εξάμηνα θα ξεκινήσουν οι εκροές από τις εταιρείες, γιατί θα πρέπει να χτίσουν ένα υποθαλάσσιο αγωγό από το οικόπεδο Αφροδίτη προς την Αίγυπτο. Με ψηλό κόστος και χρόνο για να γίνει. Άρα και να υπάρξει συμφωνία μεταξύ εταιριών και Αιγύπτου και μεταξύ της ΑΕΚ και της Αιγύπτου, έσοδα δεν πρέπει να αναμένει κανείς τις προσεχείς εβδομάδες και τους προσεχείς μήνες, ούτε καν στα προσεχή εξάμηνα. Επειδή κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι και η φιλολογία, η παραφιλολογία, ότι εναποθέσει ο κόσμος, ο Κυπριακός, δηλαδή τις ελπίδες τους στους υδρογονάθρακες, ότι θα δει μια ευημερία μέσω της παραγωγής και με αυτό το ταμείο πιστεύετε ότι θα αποτελέσει, ας πούμε, θα είναι η πανάγια λύση των προβλημάτων τα επόμενα τρία χρόνια? Ακούστε, κοιτάξτε, σε αυτά τα ζητήματα και μπαίνουμε γενικότερα στο θέμα, φεύγουμε από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, χρειάζεται να είμαστε μετρημένοι με χαμηλούς τόνους και αποφασιστικοί. Θεωρώ ότι μεγάλα λόγια εκτός μέτρου δεν βοηθούν. Μετρημένοι, νούσιμοι, αλλά και αποφασιστικοί. Παράλληλα και πραγματιστές. Ναι, φάνηκε και από τις γεωτρήσεις στο 12 και τη γεώτρηση στο 6 ότι υπάρχουν σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου που καταδεικνύουν ότι μπορούμε να βρούμε ακόμα περισσότερες. Και η Κύπρος μαζί με τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αργότερα και την Ελλάδα, γιατί κάποιες περιοχές επεκτείνονται και στην Κρήτη, θα υπάρξουν σημαντικότατα αποθέματα φυσικού αερίου αρκετά να συνδράμουν στην ενεργειακή ασφάλεια
και αυτής της ίδιας της Ευρώπης. Δεν είναι θέματα που από τη μια μέρα στην άλλη, από τη γεώτρηση θα έχει έσοδο. Χρειάζεται χρόνος, αρκετός. Να ενθυμίσω ότι επιβεβαιώθηκε, βρήκαμε φυσικό αέριο, να διορθώσω, βρήκαμε φυσικό αέριο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 2011 ή αρχές του 2012 στο οικόπεδο Αφροδίτη. Σήμερα είμαστε στο 18 και δεν έχουμε καν εμπορική συμφωνία και καμιά επιπρόσθετη υποδομή. Υποθέσεις που αφορούν φυσικό αέριο και βαθιά κάτω από τη θάλασσα χρειάζονται χρόνο, πολύ, και σοβαρές επενδύσεις και σχεδιασμό. Όλα αυτά τα πράγματα από την εξέβρε φυσικού αερίου μέχρι να βρεις τον τρόπο της εμπορευσιμότητας χρειάζεται ένας πολύ σημαντικός χρόνος. Το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ας μην κάνουμε λογαριασμούς. Έχουμε 100 δισεκατομμύρια, 200 δισεκατομμύρια, είμαστε ένα εκατομμύριο πολίτες. Αύριο θα πάρουμε ο καθένας μια επιταγή των 2 εκατομμυρίων και θα γίνουμε όλοι εκατομμυριούχοι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και αν υπάρχουν 100 και 200 εκατομμύρια εθνικός πλούτος, αυτή ανήκει και στα παιδιά και στα δυσέγγοντα και στα εγγόνια των δυσέγγωνων μας. Και πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι όσον αφορά την διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Και πρέπει από την άλλη να παραμείνουμε σοβαροί στην δημοσιονομική πειθαρχία και να κάνουμε τους λογαριασμούς μας και τους σχεδιασμούς μας με βάση τα έσοδα του κράτους, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη που είναι ευλογία και τα έσοδα που θα έχουμε σε μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα από το φυσικό αέριο. Κύριε Νεοφύτου, πιστεύετε ότι η έγκριση αυτού του νομοσχεδίου είναι σημαντική ώστε να στείλει ένα μήνυμα στην τουρκική πλευρά για τις προθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμπεριλάβει για τους Τουρκοκύπριους, ή θα μπορούσε στο πλαίσιο αυτού του νομοσχεδίου να είναι πιο ενεργός η εμπλοκή των Τουρκοκυπρίων πάντα στα πλαίσια της Κυπριακής Δημοκρατίας? Θα παρακαλέσω κάτι για μας στην Επιτροπή Οικονομικών. Υπάρχει καμιά διασύνδεση με τα θέματα που αναφέρεστε? Έχουμε ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2016 και ξεκίνησε η συζήτηση στο Σεπτέμβρη του 2019. Αυτό το νομοσχέδιο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για τη δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Υδρογων Ανθράκων. Είτε έχουμε λύση είτε δεν έχουμε λύση. Γιατί μέσα από αυτό το νόμο ξεκαθαρίζουμε αυτό που είπα προηγουμένως. Τα έσοδα δεν είναι για να τα κάνουμε βραχιόλια. Τα έσοδα είναι για τις μελλοντικές γενιές και κάποια ποσοστά από αυτά τα έσοδα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι για κατανοητικούς σκοπούς, αλλά για να μπορέσουμε στο μεσοδιάστημα και όταν θα ξεκινήσουν να έρχονται τα έσοδα σε μερικά χρόνια, κάποιο μέρος να πηγαίνει και όσον αφορά το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αν έχουμε λύση του Κυπριακού που να στηρίζει το δημόσιο χρέος της Ενωμένης Ομόσπονδης Κύπρου.